Καταρχάς και εσένα και εμείς όσους μας ακούνε, είναι μία και ο Ολυμπιακός δεν πάει ποτέ, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το λέω γιατί ξέρω ότι πάντα το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου παίρνεις φωτιά. Καλά, τότε άσε τότε. Μιλάμε τώρα για νορμάλ. Τότε δεν υπάρχει. Από τις 15 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου που τώρα τελειώνουν μεταγραφές, κάθε μέρα κάνει μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Θέλω να ελπίζω ότι φέτος θα είναι λιγότερες γιατί θα έχει κάνει νωρίτερα άλλες. Αλλά δεν μπορώ να είμαι βέβαιος για να είμαι ρεαλιστής, να το πούμε έτσι. Καταρχάς, μην το ξεχάσω να πούμε ότι ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε και επίσημα τα φιλικά που έχει κλείσει μέχρι τώρα. Δεν είναι όλα, αλλά θα είναι, πώς το λένε, τα περισσότερα. Είναι με τον Άγιαξ. Είναι καταρχάς τρία στην Ολλανδία, στις 19 με τον Άγιαξ, στις 26 με την ομάδα του Μίτσελ, την Αλγκατσία, και στις 27 με την ΕΚ Νάιμέγγεν. Mm-hmm. Ανάμεσα στις 19 και στις 26 θα δώσει άλλο ένα φιλικό Ολυμπιακός, 4 λέει στην Ολλανδία. Και τα σίγουρα του Αυγούστου είναι στις 8 στο Καραϊσκάκι με την Νότιγχαμ Φόρεστ και στις 10 στην Κύπρο με τον Άρη Λεμεσού. Να. Θα δώσει ο Ολυμπιακός άλλα δύο φιλικά τον Αύγουστο, κατά πάσα πιθανότητα στις 2 και στις 3 Αυγούστου με την Τερνάνα και τη Ρώμα, σε γήπεδα έξω από την Ρώμη. Mm-hmm. Αλλά αυτό περιμένουμε να τσεκαριστεί. Προφανώς για να μην έχει ανακοινωθεί δεν έχει τσεκαριστεί. Επίσης να πω ότι ο Βιθέντε Ιμπόρα συμφώνησε με την Λεβάντε και είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του, κάτι το οποίο το περιμέναμε. Mm-hmm. Γι' αυτό άλλωστε έφυγε, θέλει να γυρίσει την ομάδα του εκεί στην Ισπανία. Ακόμα ότι ο Κίτσος δοκιμάζεται στην Νίρεμβέργη, ο Φώτης Κίτσος, είναι ένας παίκτης που ο νεαρός αριστερός μπακ που ξέρουμε ότι ανήκει ακόμα στον Ολυμπιακό, δοκιμάζεται στην γερμανική δεύτερης κατηγορίας Νίρεμβέργη. Εντάξει, αυτά είναι τα τελευταία τέλος πάντων πραγματάκια που μπορούμε να πούμε πριν φτάσουμε στην ουσία της υπόθεσης που αφορά, που περιμένουμε μάλλον να αφορά αμέσως προσεχώς τον Φορτούνη και τον Μασούρα, γιατί είναι δύο παιδιά του Ολυμπιακού, είναι δύο παίκτες που έχουν μείνει ελεύθεροι εδώ και 8 μέρες και πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα είτε θετικά είτε αρνητικά. Οι εκτιμήσεις, παύλα πληροφορίες που έχουμε, είναι ότι αναμένουμε να έρθει συμφωνία με το Μασούρα, ο Ολυμπιακός να έρθει σε συμφωνία με το Μασούρα. Mm-hmm. Και να επεκτείνει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους. Αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει. Αν δεν έχουμε κάποιο μεγάλο απρόπτο, είναι ότι θα συμφωνήσουν ο Ολυμπιακός με το Μασούρα άμεσα. Λογικά θα είναι και το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο του Μασούρα, γιατί είναι στα 30 του πλέον. Εντάξει, δεν είναι και μεγάλος, 30 ναι. μισό, αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό συμβόλαιο, όπως είπες, για την καριέρα του. Ναι. Ένα παιδί που είναι ήδη στον Ολυμπιακό πάνω από 5 χρόνια. Από το 18, έχει βοηθήσει, ναι, έχει βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό. Είχε την ατυχία φέτος στο κρίσιμο φινάλε της σεζόν να μην έχει καλή απόδοση και να έχασε τις εντυπώσεις, έτσι όπως το λέμε. Πράγμα που ήταν ατυχία, γιατί είναι σημαντικό όταν τελειώνει το συμβόλαιό σου να η τελευταία εντύπωση να είναι καλή, αλλά αυτό δεν αλλάζει το ότι είναι ένας παίκτης που τον ξέρουμε, μας ξέρει, έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό κλπ. Οπότε περιμένουμε μια εξέλιξη εδώ, μια συμφωνία με τον Μασούρα, και δεύτερον περιμένουμε ένα ραντεβού με τον Φορτούνη, επίσης άμεσα. Το πολύ συζητημένο εδώ και καιρό ραντεβού με τον Φορτούνη, πλέον έφτασε η ώρα να γίνει. Mm-hmm. Δεν έχει νόημα να συζητάμε για κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός την Τετάρτη ξεκινάει την προετοιμασία του. Οπότε θα πρέπει τουλάχιστον αυτά τα δύο θέματα να ξεκαθαρίσουν. Και αυτό νομίζω ότι θα προσπαθήσει να κάνει ο Ολυμπιακός. Το αργοτερότερο που λέει και μια ψυχή. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, γιατί στις 15, την άλλη Δευτέρα ακριβώς, φεύγει στην Ολλανδία. Σωστά, ναι. Φορτούνης Κώστα έχει και ενδιαφέρον από Αραβία και τέτοια, από τέτοιες ομάδες. Λογικό, είναι ελεύθερος, είναι καλός παίκτης, είναι και αυτόν δεν τον πήραν τα χρόνια, στα 31 του πόσο είναι,
31 στα 32, ναι, οδεύει στα 32, έχει προτάσει και από αλλού. Ήδη ακούγεται ότι και ελληνικές ομάδες ενδιαφέρονται και αυτό λογικό είναι. Είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα έχει πάρει το Μαντί Καμαρά. Οπότε περιμένουμε πλέον τις εξελίξεις, επαναλαμβάνω ότι έρχονται εξελίξεις για τον Μασούρα και τον Φορτούνη. Με τον Φορτούνη και εδώ μπορούμε να περιμένουμε θετικές εξελίξεις, αλλά επειδή έχει πάρει πολύ σε μάκρος αυτή η ιστορία, τις περιμέναμε λέει πολύ νωρίτερα, καλύτερα να περιμένουμε, να το πούμε έτσι. Και θα δούμε τι ακριβώς μέλη γενέστε. Και είδαμε ότι με τον Μεντιλίμπαρο ο Φορτούνης ήταν βασικός και αντικατάστατος, έτσι. Βέβαια, μα έχει ζητήσει τη παραμονή του. Ναι, ναι. Του Φορτούνη ο Μεντιλίμπαρο. Ενώ και για τον Μασούρα δεν είναι αρνητικός. Δεν έχει πει ότι... Απλά δεν ήταν, πώς να το πω, στις προτεραιότητες, υπό την έννοια ότι εδώ έχουν λίγουν τα συμβόλαια και οι δανεισμοί τόσων παικτών. Τι να πρωτοποιείς δηλαδή. Σωστά, ναι, ναι. Υπάρχουν οι τρεις Πορτογάλοι, ο Ελκαμπή τέσσερις, ο Φορτούνης πέντε, υπάρχουν τόσοι παίχτες. Ο Τζολάκης ήταν έξι, ο Μασούρας τώρα εφτά, είναι πάρα πολλοί παίχτες. Τώρα στο μεταγραφικό μέτωπο αυτή τη στιγμή ακούγονται κατά βάση κυρίως ονόματα. Αυτό του Μίλσον φαντάζομαι δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό, έτσι, δεν υπάρχει κάποια κίνηση. Κίνηση... Δεν ξέρω αν υπάρχει ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός χθες το βράδυ που ρώτησα πηγές του Ολυμπιακού το διέψευσαν, αλλά από εκεί και πέρα είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε τι ακούγεται, ναι, και στο Ισραήλ, όπου αναφέρουν ότι είναι σε επαφές ο Ολυμπιακός με τους μάνατζερ του Μίλσον. Είχε ακουστεί ο Ολυμπιακός για τον Μίλσον και πριν περίπου 1,5-2 μήνες. Ο Ολυμπιακός ψάχνει για εξτρέμ. Όχι ακριβώς αυτό που είναι ο Μίλσον, που είναι πολύ καλός εξτρέμ, αλλά θα προτιμούσε κάτι λίγο διαφορετικό, αριστεροπόδαρο κλπ. Αλλά ξέρουμε ότι στο ποδόσφαιρο τελικά παίρνεις αυτό που μπορείς να πάρεις. Ναι, ναι. Το ιδανικό δεν είναι πάντα εύκολο. Οπότε το έχουμε υπόψη μας και αυτό, έχουμε υπόψη και αυτό που λέει ο Ολυμπιακός, ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά σίγουρα οι ερυθρόλευκοι θα κοιτάζουν, όχι κοιτάζουν, δεδομένο ότι θα ενισχυθούν στα πλάγια της επίθεσης, γιατί μόνο Ζέλσον υπάρχει αυτή τη στιγμή. Λέμε, περιμένουμε για τον Μασούρα και τον Φορτούνη. Ακόμα και να μείνουν αυτοί, τρεις δεν φτάνουν με τίποτα. Σίγουρα, ναι, ναι. Ο Ποντένσε ξέρουμε ότι είναι ένα ερωτηματικό αυτή τη στιγμή. Οπότε και με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία, έτσι. Ναι, ναι. Θα έχει διπλές υποχρεώσεις τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο. Μεγάλες, ναι, ναι. Σωστά. Ακούγονται διάφορα ήδη ονόματα εξτρέμ, όπως είπα χθες τον Νίκολας Πεπέ, όπως το λένε, πρώην της Άρσεναλ. Ναι. Ιδιαίτερος χαρακτήρας ο συγκεκριμένος. Πολύ καλός παίκτης, αλλά σαν χαρακτήρας νομίζω ότι είναι. Στο κομμάτι του φορ, όπως καταλαβαίνεις, έχουν έρθει πολλά μηνύματα για κάποιον. Το κομμάτι του φορ είναι ίσως το πιο δύσκολο, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Γιώργο, είναι το πιο δύσκολο, γιατί πρώτον δεν έχει βρεθεί ακόμα άκρη με τον Ελκαμπή, χωρίς όμως ο Ολυμπιακός να το έχει παρατήσει, παρότι τρύπησε, όπως έχουμε πει, το ταβάνι με την προσφορά που του έχει κάνει. Περιέργως θα έλεγα, ακόμα δεν το έχει παρατήσει ο Ολυμπιακός. Και έτσι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το οτιδήποτε. Πέραν το ότι είναι πραγματικά πολύ δύσκολο φαίνεται να μείνει ο Ελκαμπή, υπό την έννοια το ότι δεν απαντάει στον Ολυμπιακό θετικά στις προτάσεις που του έχουν γίνει, δεν κλείνει και την πόρτα, είναι αλήθεια. Αυτό είναι το ότι δεν κλείνει την πόρτα, είναι προφανές σε συνδυασμό με την απέτηση του Μεντιλίμπαρ να μείνει ο παίχτης, να γίνει ό,τι δυνατόν για να μείνει, κάνει τον Ολυμπιακό να το παλεύει ακόμα. Παράλληλα προσπαθεί να βρει ούτως ή αλλιώς και άλλο σεντερφόρ, γιατί δεν έχει. Ναι. Οπότε είναι μια δύσκολη διαδικασία. Ακούγονται ήδη διάφορα ονόματα, όπως έχουμε πει, χωρίς όμως
να έχει προχωρήσει κάτι πάρα πολύ. Νομίζω γιατί ο Μεντιλίμπαρ έχει θέσει κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές και θέλει ένα center for όχι μόνο απλά να είναι γκολτζής, αλλά να είναι και center for που θα πρεσάρει, να είναι και center for που θα βγει να παίξει, και αυτό το κάνει πιο δύσκολο το πράγμα. Λοιπόν, σε συνδυασμό βέβαια το ότι οι ελεύθεροι επιθετικοί, οι καλοί όπως ο Μπενγεντέρ, όπως ο Αμπουμπακάρ δεν είναι ελεύθερος αλλά είναι υποπαραχώρηση από την Μπεσικτάς, έχουν πάντα τις επιλογές από τον αραβικό κόλπο, όπου εκεί δεν μπορεί να γίνει συναγωνισμός. Ναι, στα οικονομικά. Να το πούμε έτσι. Άρα έχει πολύ πράγμα ακόμα. Τουλάχιστον, επαναλαμβάνω, μέσα στην εβδομάδα θα προσπαθήσει ο Ολυμπιακός, ήδη προσπαθεί να ξεκαθαρίσει τα θέματα θετικά, ενώ του Φορτούνη και του Μασούρα. Mm-hmm. Να υπάρξει δηλαδή μια συμφωνία με αυτούς τους δύο παίκτες, με τον Μασούρα νομίζω ότι ήδη έρχεται η συμφωνία, να υπάρξουν εξελίξεις ευχάριστες σε αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να μπορεί και ο προπονητής να κάνει προετοιμασία, αν όχι τώρα που ξεκινάει την Τετάρτη, την Δευτέρα που θα πάνε στην Ολλανδία, να έχει περισσότερους παίκτες, περισσότερες λύσεις να δουλέψει. Ναι, ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι να πάνε 15 παίκτες της πρώτης ομάδας, συν 7 από την δεύτερη και την K19. Γιατί ο ΕΣΕ λείπει. Mm-hmm. Ο Ακιμπού λείπει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και οι δύο, όπως και ο Αλγκασίμ Μπα. Οπότε θέλει σίγουρα και ο Ολυμπιακός να είναι πιο γεμάτος ο προπονητής στην προετοιμασία. Αλλά από εκεί και πέρα όλα θα εξαρτηθούν από τις τελικές συζητήσεις που, επαναλαμβάνω, περιμένουμε καταρχάς με τον Φορτούνη και τον Μασούρα, mm-hmm. και στη συνέχεια με τον Ελκαμπή, και να αναμονή βέβαια και του τι θα γίνει με τους τρεις Πορτογάλους. Είδαμε ήδη ότι η Πόρτο πώς το παίζει. Με τον Γκάρμο, ε. Με τον Γκάρμο, ναι, βγήκε ο τεχνικός διευθυντής χθες της Πόρτο, ο παλιός ο παίκτης, που παίζει και στην ίδια θέση, στόπερ, και λέει ότι είμαστε ευχαριστημένοι, ο νέος προπονητής με τον Γκάρμο. Βέβαια κοιτάμε, σου λέει, και όλες τις λύσεις και αυτά, σαν να λέει ότι θα το πουλήσουμε πολύ ακριβά αυτό τον παίκτη. Ναι. Εντάξει, δεν είναι παράλογο, υπό την έννοια ότι τον αγόρασαν και 20 εκατομμύρια ευρώ εδώ, ναι, που τα λέμε. Και είναι και ένα σύλλογο που πουλάει ακριβά, ούτως ή άλλως. Ναι, και τον έχουν αγοράσει 20 εκατομμύρια. Mm. Όπως και να το κάνουμε, είναι 20 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να τους πεις, ας πούμε. Και αυτοί από την πλευρά τους έχουν τα δικά τους. Ναι, ναι. Δώσαμε σου ένα καρό λεφτά. Δεν πάρουμε και να τα βγάλουμε πίσω, ας πούμε, mm-hmm. ή τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο. Είναι δύσκολες περιπτώσεις. Είναι δύσκολες. Το έχουμε πει, γι' αυτό και καθυστερούν. Ναι. Ιδάλλως αν ήταν να δίνει ο Ολυμπιακός, ξέρω, 5 εκατομμύρια στην Πόρτο, να δίνει 3, ξέρω εγώ, στην Γουλφς και 2 στον Όρτα, να δίνει ένα δεκάρικο, θα τους είχε κλείσει. Θα γινόταν, ναι, θα γινόταν. Και τώρα δεν είμαστε εντάξει, ας πούμε. Θες πάντως για να σου βάλω φωτιά, επειδή και ο Ολυμπιακός και για παράδειγμα άλλες ομάδες από το κορυφαίο επίπεδο ψάχνουν επιθετικό. Τον έχουμε μέσα στα πόδια μας, ο Λορέν Μωρόν, το Άρη, που νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση για backup. Είναι μια περίπτωση ο Μωρόν, αλλά από ό,τι διαβάζω και ο Άρης θέλει να τον δώσει στις Αραβίες και λοιπά, και ζητάει 5 εκατομμύρια, ξέρω εγώ και λοιπά. Ναι, με αυτά τα ποσά όχι. Ωραία, ακούστε, δεν έχουμε τίποτα άλλο, έτσι. Ναι, ναι, θα είμαστε σε επαφή, να σε ξεκινάστε καλά. Πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Κώστα Νικολακόπουλο, ρεπορτάζ Ολυμπιακού, δελτίο, πολιτικών ειδήσεων, break και επιστρέφω.